Μέλετης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Μελετόπουλε. Καλημέρα κύριε Δαμαβολίτη, καλημερίζω τους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία για ακόμη μια φορά. Κύριε Μελετόπουλε, πρόσφατα με δύο άρθρα σας στο SL Press δώσατε ένα πλαίσιο στους εσωκομματικούς καυγάδες της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ξεκινήσει πολύ πιο μπροστά από το νομοσχέδιο των ομοφιλοφίλων και κορυφώθηκαν στην κριτική που έκαναν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής στο Πολεμικό Μουσείο στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κοτάκη. Μέσα από τα κείμενά σας περιγράφεται, δίνετε το πλαίσιο δηλαδή μιας αναντιστοιχίας όσον αφορά την λαϊκή βούληση της πλειοψηφίας και την πολιτική έκφραση που δίνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία και κάνετε και κάποιες εκτιμήσεις ότι αυτό θα προεκταθεί και σε μια συντριβή στις εκλογές τις βουλευτικές. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο. Κύριε Δαμαβολίτη, ήδη στην ψηφοφορία για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, περίπου το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν ακολούθησε την ηγεσία της και δεν ψήφισε, είτε απήχε είτε καταψήφισε το νομοσχέδιο. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ευρωεκλογές κατά τις οποίες η Νέα Δημοκρατία παίρνει τύπισμεν 18% επί του συνόλου των ψηφισάντων, αλλά ουσία 12% επί του συνόλου του εκλογικού σώματος. Κάτι το οποίο αποτελεί ασφαλώς εκλογική σύντριβη, είτε πάρει το 18% είτε το 12%. Και επομένως εκεί διαφαίνεται πλέον ότι έχει χάσει την επαφή το κόμμα με την βάση και την κοινωνία. Στη συνέχεια ακολουθεί μια κοινοβουλευτική ομάδα κατά την οποία 32 βουλευτές επιτίθενται ανοιχτά στον Πρωθυπουργό, εγκαλώντας τον για απώλεια επαφής με την κοινωνία και την κομματική βάση. Λοιπόν, στη συνέχεια γίνεται η εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, στην οποία υπήρξε αυτό που σημαίνει, άρα έχω πρωτογενή εικόνα, όπου δύο πρώην πρωθυπουργοί και αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, με πολύ μεγάλη ασφαλώς απήχηση στο κομματικό ακροατήριο, σε μια αίθουσα κατάμεστη του Πολεμικού Μουσείου, όπου ο κόσμος έφτανε, πρέπει να σας πω, μέχρι τη Βασιλή Σοφίας, δηλαδή ξέρετε, και όπου ήταν πραγματικά όλη η Αθήνα, έτσι, είδα τους πάντες εκεί, και όχι μόνο νεοδημοκράτες, αλλά και ανθρώπους που προέρχονται από την κεντροαριστερά, από το Πασό κτλ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επετέθησαν βαρύτα τους χαρακτηρισμούς στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν λέω με βαρύτα τους, αποδόμησαν πλήρως την πολιτική του και την εξωτερική και την εσωτερική. Και τη στάση του στα ελληνοτουρκικά, αλλά και την οικονομική του πολιτική. Σε σημείο που κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έκανε κάτι αντίστοιχο. Δεν έχω ακούσει τόσο συγκροτημένη αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής ούτε από τον Κασελάκη, ούτε από τον Ανδρουλάκη, ούτε από κανένα, ούτε από τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροδεξιάς. Ήταν απίστευτο. Όλα αυτά δε σε μια θύελλα χειροκροτημάτων διακόπτονται διαρκώς οι ομιλητές από το ακροατήριο, στο οποίο υπήρχαν, ας πούμε, επιφανείς νεοδημοκράτες, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Αθηναίοι, έτσι, αστεί, διανοούμενοι. Ήταν πολύ και καλός κόσμος. Λοιπόν, επομένως εδώ ήρθε ένα θέμα. Εάν η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η σημερινή, έχει αδίποτη ιδεολογική συνάφεια με το μέσο κεντροδεξιό ψηφοφόρο, αλλά να το διευρύνω, και με το μέσο Έλληνα ψηφοφόρο γενικά. Διότι, κύριε Δαμαβολίτη, εγώ δεν πιστεύω ότι οι αξίες της ελληνικής κοινωνίας, οι κυρίαρχες, δηλαδή ο πατριωτισμός, η υγιής δημοκρατία, όλα αυτά τα οποία μας συνέχουν, η ορθοδοξία, η παράδοσή μας, το 21, η ιστορία μας, ότι αυτά είναι μονοπόλιο της κεντροδεξιάς. Όχι. Πιστεύω ότι όλη η ελληνική κοινωνία, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, μέχρι τα κόμματα που βρίσκονται, ας πούμε, σήμερα στην κεντροδεξιά εκτός της Νέας Δημοκρατίας, δεν πιστεύω ότι αυτοί όλοι έχουν άλλη άποψη. Όλη η ελληνική κοινωνία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δηλαδή των εθνομηδενιστών βασικά, έχει πίστη σε αξίες και ιδανικά που μας συνέχουν ως κοινωνία. Αν δεν κάνω λάθος και οι δημοσκοπήσεις που έχουν να κάνουν με τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων τώρα που προαναφέρατε, όταν ερωτούνται για τα εξοπλιστικά, για τα θέματα, τα κοινωνικά,
το ποσοστό το οποίο συμφωνεί με όλα αυτά που λέτε είναι μεγάλο ανεξάρτητα από την πολιτική ηλίτ. Ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτηση. Κοιτάξτε, ξέρω, έχω πολλούς φίλους που είναι κομμουνιστές ή προοδευτικοί αριστεροί, κέντρο αριστεροί κτλ. Δεν διαφωνούμε σε όλα αυτά με αυτούς. Η διαφωνία μπορεί να είναι σε άλλα θέματα επιμέρους, αλλά το αξιακό σύστημα είναι διακομματικό και πανεθνικό. Έτσι. Αυτό λοιπόν το αξιακό σύστημα, η σημερινή κυβέρνηση, το έχει ας πούμε καταστρατηγήσει και προδώσει κατά τρόπο υπερβολικά ας πούμε έντονο και θα έλεγα επίμονο και συστηματικό, διότι ας πούμε έχει μία αντίληψη, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, εγώ δεν είμαι νατιβιστής, δηλαδή δεν υποστηρίζω ότι η Ελλάδα είναι ύψος αυτόχθονες στους Έλληνες. Δηλαδή είναι μία κυβέρνηση η οποία ασπάζεται τις αξίες woke, της πολυπολιτισμικότητας, του αντινατιβισμού, έτσι της πολιτικής ορθότητας, δηλαδή αξίες οι οποίες εκφράζουν περιθωριακό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και αντιστοίχως μικρό και περιθωριακό τμήμα της ευρωπαϊκής κοινωνίας αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτές οι ομάδες που πράγουν αυτές τις αξίες με πάρα πολύ μεγάλη επιμονή προσπαθούν να τις προωθήσουν και στα πολιτικά συστήματα της Δύσης αλλά και στα μέσα ενημέρωσης με τεράστια επιμονή. Έχουν κατορθώσει να τα καταστήσουν αντικείμενο της καθημερινής συζήτησης. Ενώ δεν ακολουθεί ο κόσμος. Και ο κόσμος όχι μόνο δεν ακολουθεί, αλλά και αντιδρά σε όλα αυτά και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Και βλέπετε το αποτέλεσμα είναι ότι η Λεπέν πήρε 10 εκατομμύρια ψήφους στην Γαλλία, ενώ ο Μελανσόν 7 και ο Μακρόν 6,3. Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ καλπάζει. Δηλαδή βλέπετε ότι και σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν ανέλθει κυβερνήσεις που προσπαθούν να εκφράσουν το λαϊκό αίσθημα και να αντιστρατευτούν αυτά τα μειοψηφικά ιδεολογήματα της πολυπολιτισμικότητας κτλ. Βλέπετε, ας πούμε, στην Ιταλία. Συγγνώμη, θέλω να μας διευκρινίσετε κάτι. Αυτό, επειδή το παρακολουθείτε στενά, συνδέεται με την υποχώρηση του WOC κυρίως στην Αμερική. Ακριβώς. Το κίνημα WOC στην Αμερική έφτασε σε ακραία επίπεδα. Δηλαδή να απολύονται άνθρωποι από πανεπιστήμια και από δουλειές όχι αν είπαν κάτι δυσάρεστο ας πούμε που φύγει μια ομάδα αλλά εάν δεν είπαν κάτι για να υποστηρίξουν μια ομάδα. Δηλαδή έχει φτάσει σε σημείο που πρέπει να επιδεικνύεις ας πούμε την πίστη σου τις αξίες αυτών των ας πούμε πολυπολιτισμικών walk και τα λοιπά κινημάτων για να γίνεσαι αποδεκτός από αυτούς που προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν μια δικτατορία ιδεολογική με βάση αυτές τις αξίες. Λοιπόν, επομένως, η ακροδεξιοποίηση δηλαδή της αντίθετης άποψης. Ακριβώς όπως το είπατε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια ας πούμε κατάσταση όπου ο κόσμος αντιδρά και ψηφίζει μαζικά αυτά τα κόμματα τα οποία ας πούμε αποκαλούνται ακροδεξιά, αλλά από αυτά είναι, προσέξτε, εγώ δεν είμαι, έχω μια μητροπαθή άποψη. Πράγματι λοιπόν, η Λεπέν προέρχεται από μια ακροδεξιά μήτρα, ας πούμε, άλλο αν σήμερα η Λεπέν έχει εγκαταλείψει τα περισσότερα ας πούμε ακροδεξιά στοιχεία του πατέρα της, προέρχεται από εκεί. Εντάξει, μπορούμε να αποκαλέσουμε το κόμμα της ακροδεξιό. Η Μελόνι επίσης, αλλά άλλα κόμματα, ο Ορμπάν δεν είναι ακροδεξιό. Ούτε το Τραμπ είναι ακροδεξιό. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί λοιπόν τι έχουν ως κοινό παρονομαστεί, την αντίδραση, την πολυπολιτισμικότητα, τον αντινατιβισμό, το κίνημα WOC, την προσπάθεια κατά αναγκαστικής επιβολής ας πούμε, των εμφύλων ταυτοτήτων, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, ο κόσμος δεν τα θέλει και γι' αυτό και πηγαίνει σε κόμματα από τα οποία άλλα μεν θα τα χαρακτηρίζαμε ακροδεξιά, άλλα θα τα χαρακτηρίζαμε κόμματα ας πούμε της ταυτοτικής εθνικής ας πούμε. Κύριε Μελετόπουλε, πέραν όμως τις ετικέτες, τις ταμπέλες που θέλει να δώσει ο καθένας ή που έχουν και πραγματικά αυτά τα κόμματα, δεν θα έπρεπε να μας προβληματίσει και το υπόστρωμα που λέγεται ας πούμε ψηφοφόροι. Δηλαδή η Λεπέν ας πούμε, επειδή φτιάξατε τη Λεπέν, στο δεύτερο γύρο πήρε 37%. Όλο αυτό το 37% είναι δυνατόν τώρα να είναι ακροδεξιό σε μια παράδοση ας πούμε όπως είναι η Γαλλική. Οι άνθρωποι αυτοί, έχετε υπόψη ότι στη Λεπέν έχουν γίνει
Στη Γαλλία έχουν γίνει επισταμμένες έρευνες για την προέλευση των ψηφοφόρων της Λεπέν. Και το συμπέρασμα είναι ότι μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της Λεπέν είναι πρώην αριστεροί. Δηλαδή άνθρωποι που ψήφιζαν ΚΚ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Άνθρωποι οι οποίοι ψήφιζαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ψηφίζουν τη Λεπέν διότι θίγεται πλέον η συγκρότηση της καθημερινότητάς τους, το αξιακό πλαίσιο της ζωής τους. Ας πούμε, κλονίζονται τα θεμέλια των αυτονόητων που ήξεραν και με τα οποία ζούσαν μέχρι τώρα. Ψηφίζουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, Λεπέν και τα λοιπά, ακριβώς από αντίδραση προς αυτό. Δεν θέλουν οι άνθρωποι αυτοί η Ευρώπη να μεταβληθεί, ας πούμε, σε μια Ήπειρο αποτελούμενη από αφρικανικούς και ασιατικούς πληθυσμούς, οι οποίοι είναι καθόλου ασεβαστοί, αλλά έχουν άλλο αξιακό πλαίσιο. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν προέρχονται από κοινωνίες που πιστεύουν στη δημοκρατία, στην ισότητα των φύλων, στην ελεύθερη έκφραση γνώμης, στο διαχωρισμό, ας πούμε, της θρησκείας από την πολιτική ζωή. Προέρχονται από κοινωνίες που είναι θεοκρατικές, που είναι εξωργοπατριαρχικές. Λοιπόν, αυτοί. Και υπάρχει πρόβλημα μαζί... και στην ενσωμάτωση, έτσι. Δεν ενσωματώνονται. Φέρνουν μαζί τους αυτά τα στοιχεία της δικής τους, ας πούμε, ιδιοσυστασίας και ούτε και έχουν καμία όρεξη να προσαρμοστούν. Θεωρούν μάλιστα το δικό τους το αξιακό σύστημα ανώτερο από το ευρωπαϊκό. Στην Γερμανία, λοιπόν, έγινε μια έρευνα που απέδειξε ότι η τεράστια πλειοψηφία των παιδιών των Τούρκων που ζουν στην Γερμανία θεωρούν ότι το Κοράν είναι ανώτερο από το Γερμανικό Σύνταγμα. Ωραία. Εγώ δέχομαι λοιπόν ότι ένας πιστός μουσουλμάνος θεωρεί το Κοράνι το σύνταγμα της ζωής του και δεν έχω αντίρρηση στη χώρα του να συμβαίνει αυτό. Είναι σεβαστό, είναι μια ας πούμε αντίληψη της ζωής. Αλλά αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα κοσμικό κράτος όπως η Γερμανία. Δεν λειτουργεί. Προκαλεί συγκρούσεις. Να λοιπόν γιατί έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γερμανία το AfD. Διότι το AfD λέει ότι επομένως πρέπει να σταματήσει η μαζική μετανάστευση, διότι κινδυνεύουμε να απολέσουμε τους κανόνες λειτουργίας του κράτους μας, όπως τους ξέρουμε. Θα έχουμε εδώ δύο παράλληλες κοινωνίες, οι οποίες δεν επικοινωνούν μία με την άλλη και μεταξύ τους η σχέση θα είναι συγκρουσιακή. Είδατε πώς αποθεώθηκε λοιπόν ο ποδοσφαιριστής Γκρίζος Λύκος, ας πούμε, στη Γερμανία, διότι οι Τούρκοι της Γερμανίας θεωρούν πιο κοντά τους αυτόν τον άνθρωπο από ότι, ας πούμε, ένα Γερμανό πολιτικό, εκπαιδευτικό, δικαστή κτλ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το ασυμβίβαστο είναι που γεννά τη μαζική στροφή των Ευρωπαίων ψηφοφόρων προς κόμματα τα οποία επαγγέλλονται, ας πούμε, το φραγμό στη μαζική μετανάστευση και την διατήρηση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών αξιών. Δεν είναι λοιπόν ακροδεξιά η ατζέντα αυτών των κομμάτων. Είναι μια ατζέντα που προσπαθεί να διασώσει αυτό που λέμε ευρωπαϊκός κόσμος. Αυτή είναι η αιτία. Και αυτό φαίνεται πλέον με μεγάλους αριθμούς. Για να φτάσουμε και σε ένα διατάφτα, όλο αυτό που περιγράφεται έχει να κάνει με τα αξιώματα της κοινή λογικής. Οι σύμβουλοι στα στρατηγεία των κομμάτων, που είναι δίπλα από τους πολιτικούς αρχηγούς και στον πρωθυπουργό, γιατί γι' αυτό γίνεται ο λόγος, δεν παίρνουν αυτά τα ερεθίσματα, δεν τα επεξεργάζονται και να δώσουν την ουσία του νοήματος προκειμένου να χαραχτεί μια στρατηγική που να έχει να κάνει με την λαϊκή βούληση. Λοιπόν, παράδειγμα, είναι εξαιρετική, στη Δανία, εξαιρετική παρατήρηση. Ναι, στη Δανία, εξαιρετική. Παρότι, για να φέρω ένα παράδειγμα δηλαδή, στη Δανία, παρότι είναι σοσιαλδημοκράτες στην κυβέρνηση, στο θέμα της μετανάστευσης, επειδή βλέπουν ότι έχει διαβρώσει τα πάντα, έχουν εξαιρετικά σκληρή γραμμή. Κοιτάξτε, είναι εξαιρετικό το ερώτημα σας. Γιατί λοιπόν ο Μητσοτάκης, ας πούμε, δεν υιοθέτησε μια ατζέντα παραδοσιακή, εθνική, πατριωτική, η οποία θα του είχε εξασφαλίσει την πλήρη κυριαρχία στον χώρο της κεντροδεξιάς, ενώ αντιθέτως η ατζέντα την οποία ακολουθεί έχει προκαλέσει τεράστιες διαρροές. Ένα περίπου 20% των ψηφοφόρων ψήφισαν τα κόμματα Βελόπουλου, Νίκη, Λατινοπούλου κτλ. Και 1 εκατομμύριο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα πήγε από τις εκλογές. Με αποτέλεσμα τη συντριβή σε ευρωεκλογές που θα συμπληρωθεί από δεύτερη και οριστική συντριβή στις εθνικές εκλογές. Αν συνεχίσει, αντιθέτως, αν λοιπόν το Μαξίμου είχε ακολουθήσει μια ατζέντα που θα τέριαζε με αυτό που λέμε κοινό αίσθημα, θα διατηρούσε την κυριαρχία του στον χώρο της κεντροδεξιάς. Δεν το έκανε. Γιατί θα σας πω, η άποψή μου είναι ότι τα επιτελεία των κυβερνήσεων αυτών δεν προσδιορίζονται και δεν κατευθύνονται από συμπραγματικότητα, από ρεαλιστές συμβούλους, επικοινωνιακούς, εκλογικούς συμβούλους κτλ. Στρατηγικής, αλλά
προσδιορίζονται από ιδεολογικές αιμονές, από ιδεολειψίες. Είναι πιο ισχυρή η ιδεολειψία από την ανάγκη επιβίωση. Να σας δω ένα παράδειγμα. Ο Τσίπρας, λοιπόν, έκανε τις πρέσπες. Ο Τσίπρας είχε τεραστία αποδοχή έτσι, στο πρώτο διάστημα της διακυβέρνησής του. Με τις πρέσπες και όλη τη μεθόδευση που έγινε για να ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών, που διέλυσε στην ουσία δύο κόμματα στη Βουλή, διαλύθηκαν για να βρεθούν οι αναγκαίοι βουλευτές να ψηφίσουν. Οι πρέσπες λοιπόν προκάλεσαν τεράστιες απώλειες στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τα αυτά το έκανε. Γιατί δεν το ήξερε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ακροατηρίου του ήταν, ας πούμε, προερχόταν από το παλιό Πασόκ, ένα πατριωτικό κόμμα. Από τη Νέα Δημοκρατία το 35% του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόνο η παλιή ανανεωτική αριστερή, το S, το KKS και μετά συνασπισμό ήταν 2,3-4,5%. Πού βρέθηκε 35%? Ήταν ψηφοφόροι, οργισμένοι και δυσαρεστημένοι από τα παλιά κόμματα εξουσίας, οι οποίοι όμως δεν ήθελαν τις πρέσπες. Είχαν μια στοιχειώδη, ας πούμε, αντίληψη ότι δεν μπορούμε να χαρίσουμε. Εντάξει, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς τώρα. Αυτό δεν είναι εκεί το θέμα. Και νομίζω, και επειδή κάνουμε αναφορά και στον Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς είχε προειδοποιήσει πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου για τους ομοφυλόφιλους για τις πρέσπες μέσα στο κοινοβούλιο. Ότι σήμερα μόνο 17 βουλευτές βρίσκονται από τους βουλευτές που ψήφισαν, ας πούμε, τις πρέσπες. Ακριβώς. Και όμως λοιπόν ο Τσίπρας, για να απαντήσει στο ερώτημά σας, τις ψήφισε. Ξέροντας ότι είναι αυτοχειριασμό, γιατί τις ψήφισε, διότι η ιδεολειψία και η επιμονή του και αν θέλετε αυτή, ας πούμε, η αίσθηση ότι έπρεπε οπωσδήποτε να περάσει αυτό το νόμο και να κάνει αυτό το πράγμα ήταν η χειρότερη πολιτική επιβίωση. Αυτό λοιπόν συμβαίνει ακριβώς με το Μητσοτάκη. Θεωρεί πιο σημαντικό να περάσει το νόμο ομοφυλόφιλων ζευγαριών, να κάνει ό,τι άλλο δεν θα έχει σκοπό να κάνει, από το να επανεκλεγεί την επόμενη φορά. Τώρα, γιατί. Κοιτάξτε, εκεί πλέον ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Γιατί αισθάνονται τόσο μεγάλη ανάγκη να περάσουν μια συγκεκριμένη ατζέντα, ώστε να είναι διατεθειμένοι να αυτοκαταστραφούν πολιτικά. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο ειλικρινά σας λέω, κύριε Δαμαβολίτη, δεν έχω απάντηση. Και δεν ξέρω πώς το εκτιμάτε εσείς, πάντως ιδιαίτερο στην περίπτωση Μητσοτάκη η δυναμική του 40% και πλέον βγήκε από τρία βασικά θέματα. Θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε σε αυτό. Τη διαχείριση στην κυβερνητική επίθεση που έγινε στον Εύρο, τη διαχείριση στα ελληνοτουρκικά του 20 και τη διαχείριση της πανδημίας. Συμφωνείτε σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. 100% συμφωνώ. Κοιτάξτε, η Ελλάδα επέδειξε κυβέρνηση και κοινωνία μαζί, σε μια σπάνια στιγμή σύγκλησης, ας πούμε, επέδειξε ισχυρά αντανακλαστικά την άνοιξη του 20 στον Εύρο και στο Αιγαίο το καλοκαίρι του 20. Και βεβαίως η διαχείριση της πανδημίας. Κοιτάξτε, για τη διαχείριση της πανδημίας έχουν την εξής ελαφρά απόκληση από αυτό που είπατε. Πράγματι, σε επίπεδο διοικητικό και τεχνικό, η διαχείριση ήταν, ας πούμε, επαρκής. Πιστεύω όμως ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έκανε ακριβώς τα ίδια, γιατί υπήρχε ένα πρωτόκολλο διεθνές για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτό ακολούθησε η κυβέρνηση. Θέλω να συμφωνώ μαζί σας. Εκεί όμως που η κυβέρνηση είχε φάουλ, είναι ότι στοχοποίησε αυτούς που δεν θέλαν να εμβολιαστούν για χύψη λόγους, ως, ας πούμε, τριτοκοσμικούς, ακροδεξιούς, ψεκασμένους κτλ. Εκεί λοιπόν έχω την εξής διαφωνία. Έπρεπε η κυβέρνηση να σεβαστεί την ανησυχία, ανασφάλεια αυτών των ανθρώπων και να τους προσεγγίσει με διαφορετικό τρόπο. Όχι με στοχοποιώντας τους και προσπαθώντας να τους γελιοποιήσει και να τους γραφικοποιήσει. Αυτό προκάλεσε ένα φοβερό φανατισμό και από τις δύο πλευρές. Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνθηκαν, ας πούμε, διωκόμενοι από το πολιτικό σύστημα, περιθωριοποιούμενοι από το πολιτικό σύστημα και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξαναψήφισαν μια δημοκρατία. Γιατί έπρεπε να βγει να τους πει ότι σέβομαι σαν ηχησία σας, η επιστήμη λέει αυτό. Εγώ, κύριε Δαμαβολίτη, προσωπικά, ας πούμε, ρώτησα ένα φίλο μου, σπουδαίο γιατρό, τι πρέπει να κάνω, μου είπε ότι θα εμβολιαστείς και θεώρησα ότι εφόσον ο άνθρωπος αυτός με διαβεβαίωσε ότι πρέπει να εμβολιαστώ, ότι θα ακολουθήσω την επιστήμη. Αλλά σέβομαι τον άνθρωπο ο οποίος έχει μια αντίθετη άποψη, έχει μια ανησυχία και θα τον προσεγγίσω με αγάπη, με υπομονή, με πειθό, όχι με αυτή την απίστευτη στοχοποίηση που έγινε από το περιβάλλον του Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Δηλαδή με την προσπάθεια να απαξιωθούν αυτοί οι άνθρωποι ηθικά, ιδεολογικά, πνευματικά, κοινωνικά. Έχετε δίκιο. Και σε αυτό το σημείο ήταν που είχε και σύγκρουση με την Εκκλησία
γιατί ενώ έδινε περιθώρια σε όλα τα υπόλοιπα στο να μπορούν οι άνθρωποι εκείνο το διάστημα να εκκλησιαστούν με αναλογία τετραγωνικού και κόσμου, δεν έδειξε μια διαλλακτικότητα, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα έχετε δίκιο σε αυτό, όχι, νομίζω από τότε ξεκινάει και μια θύνουσα πορεία. Ακριβώς. Λοιπόν, για μένα αυτό το είδος μικροεθνικού διχασμού που έγινε με τον εμβολιασμό, στη συνέχεια, ας πούμε, συμπληρώθηκε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και οι άνθρωποι που φύγανε από τη Νέα Δημοκρατία δεν ξαναπήγανε. Αυτοί οι άνθρωποι προσχώρησαν στα ταυτοτικά κόμματα της του δημοκρατικού πατριωτισμού, έτσι τα αποκαλώ εγώ, και όχι ακροδεξιάς όπως παραπλανητικά προσπαθεί να τα συκοφαντήσει η κυβέρνηση. Δεν είναι ακροδεξιοί άνθρωποι, αλλή μόνο. Ακροδεξιοί είναι η Χρυσή Αυγή, ξέρω εγώ. Αυτοί είναι Ναζί, ακροδεξιοί κλπ. Τώρα οι άνθρωποι που ψήφισαν τώρα το Βελόπουλο και την Νίκη θα του πω ακροδεξίου. Αυτοί ψήφισαν 40 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία προηγουμένως. Ακροδεξί ήταν και δεν το ξέρανε. Απλά απέρριψαν αξιακά τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Βγαίνει λοιπόν ο Σαμαράς και ο Καραμαλής και λένε τα αυτονόητα και πιστεύω ότι αν πρόκειται ποτέ η Νέα Δημοκρατία να επανασυσπυρώσει όλους αυτούς που φύγανε στα άλλα κόμματα της κεντροδεξιάς, συν το 1 εκατομμύριο περίπου που έκανε αποχή στις ευρωεκλογές, αυτό δεν μπορεί να γίνει με το Μητσοτάκη. Θα γίνει με μια άλλη ηγεσία που θα εκπέμψει ένα άλλο αξιακό σύστημα. Και θα είναι πάρα πολύ εύκολο, θα μου το θυμηθείτε, μια ηγεσία λοιπόν που θα ταυτιστεί με το κοινό αίσθημα, που θα επαναφέρει τις αξίες της, του πατριωτισμού, της δημοκρατίας, η οποία έχει πληγεί με όλα αυτά τα πράγματα που γίνανε, με τις υποκλοπές, με τις λίστες Πέτσα κτλ. Μια νέα λοιπόν ηγεσία η οποία θα επαναφέρει τη Νέα Δημοκρατία στα αυτονόητα, ας πούμε, θα δείτε πόσο εύκολα θα αποκτήσει ξανά μια τεράστια απήχηση. Το οποίο, και απήχηση όχι μόνο στον χώρο του κεντροδεξιού, αλλά εγώ βάζω και το ΠΑΣΟΚ και ένα μεγάλο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία την ελληνική που θεωρεί, ας πούμε, αυτά τα πράγματα αυτονόητα. Κύριε Μελετόπουλε, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμότατα για την ανάλυση που μας κάνατε και θα είμαστε εδώ να τα λέμε συχνά, γιατί η συζήτηση μαζί σας έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Δαμαβολίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.